Καλησπέρα σας. Είμαι ο Θεολόγος Κουφάκης, ο τεχνικός διευθυντής της Αγκρής. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο λαχανοκομείας, στις εγκαταστάσεις στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου και απόψε θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην πρώτη μας live streaming εκπομπή. Φιλοξενούμε απόψε τον κύριο Σιώμο Αναστάσιο, ο οποίος είναι ο διευθυντής του εργαστηρίου λαχανοκομείας και καθηγητής στο τμήμα γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον κύριο Κουκουνάρα Αθανάσιο, τον επίκουρο καθηγητή λαχανοκομείας του ίδιου εργαστηρίου. Όπως είναι γνωστό, η Αγκρής, μαζί με το εργαστήριο λαχανοκομείας, έχει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας και η συνεργασία αυτή στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών τα τελευταία 6 χρόνια. Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτής της συνεργασίας, θα θέλαμε σήμερα να ξεκινήσουμε κάποιες εκπομπές που θα τις μοιραστούμε μαζί με το κοινό για να συζητήσουμε, να αναλύσουμε κάποιες ενότητες στη λαχανοκομεία, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, και πώς θα μπορέσουμε να προάγουμε τη λαχανοκομεία, να βοηθήσουμε λοιπόν να δώσουμε κάποιες νέες καινοτόμες ιδέες στους ανθρώπους που ασχολούνται με τη λαχανοκομεία. Το σημερινό μας θέμα και αυτό που διαλέξαμε για να συζητήσουμε έχει να κάνει με καινοτόμες μεθόδους παραγωγής λαχανικών και πώς είναι η ευρωπαϊκή και η ελληνική προσέγγιση πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Θα ήθελα, λοιπόν, να δώσω βήμα στον κύριο καθηγητή. Κύριε καθηγητά, λέμε συνέχεια για καινοτόμους μεθόδους παραγωγής λαχανικών. Βρισκόμαστε στο τέλος του 2018. Τι πρέπει να καταλαβαίνουμε και πού πρέπει να καθοδηγούμε τους παραγωγούς λαχανικών στην Ελλάδα? Είτε είναι μικροί αυτοί, είτε είναι μεγάλοι. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ καταρχήν για το ενδιαφέρον που δείχνετε με την παρουσία σας απόψε στην παρουσίαση αυτή σε ζωντανή μετάδοση στο Facebook page της Αγκρής και ευελπιστώ να σας αποζημιώσουμε με αυτά που θα δείτε και θα ακούσετε στη συνέχεια. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας, κύριε Κουφάκη, θα κάνω μία πολύ σύντομη εισαγωγή μερικών δευτερολέπτων. Και αυτό έχει να κάνει με την πρόκληση, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η λαχανοκομεία τόσο διαχρονικά όσο και σήμερα. Και η οποία δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο παρά με την αύξηση της ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων. Στην πρόκληση αυτή, η λαχανοκομεία μέχρι και τη δεκαετία του 50 ανταποκρίθηκε με την επέκταση των καλλιεργούμενων γεών. Μετά το 1960, με δραστική αύξηση των ισορροών, με τις συνέπειες που αυτή είχε και όλοι τις γνωρίζουμε. Και τέλος, το ζητούμενο πια ήταν η αύξηση της ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων όχι μόνο ανά μονάδα επιφάνειας, αλλά και στη μονάδα του χρόνου. Και αυτό σήμερα πλέον είναι εφικτό με την εφαρμογή των επιτευγμάτων όλων των επιστημών και κυρίως με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών και μεθόδων. Και βέβαια το ερώτημα εύλογο, όπως το θέσατε, είναι ποιες είναι οι καινοτόμες τεχνικές και μέθοδοι που εφαρμόζονται σήμερα στη λαχανοκομεία. Στο ερώτημα αυτό, περίφραστα οι Ολλανδοί μας απαντούν ότι για να πάρετε απάντηση στο ερώτημα θα πρέπει να επισκεφτείτε τη χώρα τους. Και ειδικότερα την περιφέρεια του Λίμπουργκ και πιο συγκεκριμένα την περιοχή του Βένλο ή Φένλο, όπως τη λένε οι Ολλανδοί. Την Ολλανδία και την περιοχή αυτή ειδικότερα την έχω επισκεφθεί αρκετές φορές και πιο πρόσφατα πριν από μερικούς μήνες. Εκεί λοιπόν, στην περιοχή αυτή, μπορεί να δει κανείς αυτόν τον πύργο ή το κέντρο καινοτομίας, το οποίο επικεντρώνεται στον τομέα της γεωργίας. Και μία από τις καινοτομίες που παρουσιάζουν για τη λαχανοκομεία βρίσκεται στο κομμάτι αυτό και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ μιας εταιρείας η οποία παρέχει τεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία σε παραγωγούς του Πανεπιστημίου των Εφαρμοσμένων Επιστημών, της Philips,
και αυτό το τονίζω, και της περιφέρειας του Λίμπουργκ. Τι ακριβώς λοιπόν είναι αυτό που οι Ολλανδοί σήμερα παρουσιάζουν ως καινοτομία? Είναι αυτό το Bright Box, κλιματιζόμενη θάλαμη, με πιο απλά λόγια, σε ένα λευκό κουτί, στο οποίο τι κάνω. Μπορείτε να δείτε μερικές εικόνες στη διαφάνεια πίσω μας, όπου φυλλώδη λαχανικά παράγονται εκτός εδάφους, σε υπόστρωμα με πετροβάμακα, σε επίπεδα και όχι σε μία επιφάνεια, χωρίς καθόλου φυσικό φως, και αυτό έχει τη σημασία του, παρά μόνο με τη χρήση λαμπτήρων LED. Σας διαβεβαιώ και από την επίσκεψη που έκανα προσωπικά ο ίδιος, παρατηρείται κοσμοσυρωή για ενημέρωση, τόσο από τον απλό κόσμο, όσο και από υποψήφιους επενδυτές και φυσικά με το αζημίωτο. Οι Ολλανδοί χρεώνουν μια τέτοια ξενάγηση και επίσκεψη, μια ώρα περίπου διάρκεια, με 25 ευρώ το άτομο. Κύριε καθηγητά, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε. Πραγματικά, και εγώ προσωπικά δεν έχω πάει στο Βένλο, θα ήθελα να το επισκεφθώ. Εμείς, γιατί μόνο οι Ολλανδοί δηλαδή τα κάνουν αυτά, εμείς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να τα κάνουμε? Υπάρχει δηλαδή προοπτική να δείξουμε τέτοια πράγματα στην Ελλάδα? Χρειαζόμαστε εμείς τον τεχνικό φωτισμό που έχουν οι Ολλανδοί? Τι κερδίζουν αυτοί που εμείς δεν μπορούμε να κερδίσουμε? Εύλογο το ερώτημά σας. Και σίγουρα θα πρέπει να το απαντήσουμε σήμερα, εάν και κατά πόσο έχουμε ανάγκη εμείς από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και αυτής της καινοτομίας. Θα ήθελα, στο σημείο αυτό, να σας μεταφέρω και το εξής. Γιατί πραγματικά το ερώτημα είναι σημαντικό και οι ίδιοι, στις ξαναγήσεις που κάνουν, μας εξηγούν γιατί επιδιώκουν τις επισκέψεις του κοινού. Θέλουν να αναστρέψουν το σκεπτικισμό που υπάρχει, κυρίως από την πλευρά των καταναλωτών, σχετικά με το γεγονός ότι τα φυλλώδη λαχανικά θα παράγονται πλέον χωρίς τη χρήση φυσικού φωτισμού, που ούτως ή άλλως τους λείπει τη χειμερινή περίοδο. Κατά αυτούς, λοιπόν... Δεν τους είναι αρκετός, δηλαδή. Ακριβώς. Δεν έχουν το φως που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Σαφέστατα. Και θα δούμε, γιατί έχω ετοιμάσει μια επόμενη διαφάνεια, θα δούμε πραγματικά με δεδομένα, γιατί αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι πλέον, σήμερα, πρέπει να μιλάμε με δεδομένα. Παραγωγής εννοείται. Οτιδήποτε. Ναι. Οτιδήποτε είναι αυτό, είτε αφορά την παραγωγή, είτε τη χρήση νέων τεχνολογιών, καινοτομιών κλπ. Θα πρέπει να μιλάμε με δεδομένα. Και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε, να αναφερθούμε με δεδομένα και κυρίως από την ελληνική πραγματικότητα. Κατά αυτούς, λοιπόν, και είναι σημαντικό αυτό να το τονίσουμε, ότι ο σύγχρονος καταναλωτής θα πρέπει να αναθεωρήσει αυτή την πολύ ρομαντική εικόνα που έχει στο μυαλό του για το πώς παράγονται τα τρόφιμα γενικότερα και ειδικότερα τα λαχανικά. Και αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι όλα αυτά, αντί να καθησυχάζουν τον σύγχρονο καταναλωτή, μάλλον του προκαλούν μεγαλύτερη ανησυχία, και αυτό μπορεί να το δει κανείς κατά καιρούς σε διάφορα δημοσιεύματα που γίνονται είτε στον ηλεκτρονικό είτε στον έντυπο τύπο. Και επανέρχομαι... Όπως δηλαδή εννοείται ότι υπάρχει κακή αντίληψη του καταναλωτή όσον αφορά το πώς παράγονται τα λαχανικά. Ακριβώς. Γιατί θεωρούν εφόσον χρησιμοποιούμε τεχνητό φωτισμό αυτό... Και όχι μόνο. Ναι. Και όχι μόνο. Είναι σημαντικό για αυτούς ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη διαδικασία παραγωγής, όλα αυτά τα λαχανικά πια παράγονται χωρίς να τα βλέπει ο ήλιος, χωρίς να κουμπάνε στο έδαφος, χωρίς να δέχονται την επίδραση της βροχής και όλα αυτά. Και βέβαια, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη τεχνολογία σήμερα στη διαδικασία παραγωγής μας? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Επιτρέψτε μου όμως να συνεχίσω λίγο το ταξίδι στην ίδια περιοχή, είτε τη χειμερινή περίοδο, είτε τη φθινοπορεινή και την ανοιξιάτικη.
Την περίοδο λοιπόν αυτή βλέπει κανείς αυτή την εικόνα ή και τα προηγούμενα χρόνια αυτή την εικόνα με καλλιέργειες ντομάτας. Τι βλέπει, δηλαδή βλέπει τη χρήση συμπληρωματικού φωτισμού για την καλλιέργεια της ντομάτας. Και βέβαια η χρήση του συμπληρωματικού φωτισμού στην καλλιέργεια ντομάτας τη χειμερινή περίοδο είναι υποχρεωτική για αυτούς και μας το εξηγούν οι ίδιοι ότι είναι μία υποχρεωτική διαδικασία εάν θέλουν να καλλιεργήσουν και να παράξουν ντομάτα τη χειμερινή περίοδο με δεδομένο ότι δεν τους επαρκεί ο φυσικός φωτισμός. Και βέβαια, επειδή θέλουμε να μιλάμε με δεδομένα, όπως σας είπα νωρίτερα, δείτε εδώ τα δεδομένα μιας τριακονταετίας, τα οποία τι λένε. Λένε ότι οι ώρες ηλιοφάνειας στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, της Ολλανδίας συγκεκριμένα, είναι περίπου το 60% των ώρων ηλιοφάνειας που έχουμε στη χώρα μας. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα για μας, μειονέκτημα για αυτούς, το οποίο είναι υποχρεωμένοι να το καλύψουν αυτό το μειονέκτημα με τη χρήση συμπληρωματικού φωτισμού. Εμείς, με βάση αυτά που λέτε, και είναι και επιβεβαιωμένο πως τα λέτε πολύ ωραία, η Ελλάδα άρα δεν έχει ανάγκη τον τεχνητό φωτισμό ή τον συμπληρωματικό φωτισμό των Ολλανδών ή των χωρών της Βορείου Ευρώπης. Το ερώτημα είναι, υπάρχει περίπτωση, γιατί γίνονται τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει κάποιες μονάδες high-tech υδροπονικές και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, δεν χρησιμοποιούν τεχνητό φωτισμό. Αν χρησιμοποιούσαν, θα είχε αποτέλεσμα. Προφανώς δεν χρησιμοποιούν, γιατί δεν υπάρχει αναγκαιότητα. Έχουμε αυτή τη διαφορά. Όπως ακριβώς στις χώρες αυτές στις οποίες αναφερόμαστε. Και εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε λίγο πώς το αντιμετωπίζουν αυτοί σήμερα. Σήμερα, πέρα από την χρήση αυτού του είδους του συμπληρωματικού φωτισμού που βλέπαμε στο παρελθόν και βλέπουμε σήμερα σε μεγάλη κλίμακα, εκείνο πια που αρχίζουμε να βλέπουμε είναι η χρήση των αναπτήρων LED. Όλο αυτό το πρόγραμμα έχει στηθεί σε συνεργασία με τη Philips και οι οποίοι μάλιστα προτείνουν ουσιαστικά να χρησιμοποιούν τρεις σειρές στην καλλιέργεια της ντομάτας, για παράδειγμα, δύο σειρές σε δύο επίπεδα ανάμεσα στις καλλιέργειες, στα φυτά, και μία σειρά επάνω στην κορυφή των φυτών. Αυτό είναι αναγκαιότητα για τις χώρες αυτές, για τις διαδικασίες παραγωγής τους που έχουν. Το εάν είναι αναγκαιότητα σαν καινοτομία και για τη χώρα μας, καλύτερα να το απαντήσει ο κ. Κουγουνάρας, ο οποίος ασχολείται, θα σας πει και ο ίδιος, ενεργά, ακριβώς με τη χρήση των δαπτήρων αυτών, στη λαχανοκομεία. Άρα προκύπτει ότι προς το παρόν, όσον αφορά την καλλιέργεια λαχανικών, δεν υπάρχει αναγκαιότητα είτε συμπληρωματικού είτε τεχνητού φωτισμού. Το ερώτημα είναι, η καινοτομία αυτή, θα μας τα πει και ο κύριος Κουκουνάρας, θα τη δούμε όσον αφορά άλλα πράγματα, όσον αφορά επούλωση εμβολιασμένων φυτών, όσον αφορά ακόμη και παραγωγή σποροφύτων. Τι γίνεται όσον αφορά, γιατί λέμε να συγκρίνουμε το ελληνικό με το ευρωπαϊκό μοντέλο στη λαχανοκομεία. Εμείς πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ακόμη περισσότερο τον ελληνικό ήλιο που λέμε, το φως που έχουμε στην Ελλάδα, γιατί παράγουμε καλύτερα λαχανικά, ποιοτικότερα λαχανικά, πώς μπορούμε αυτό να το εκμεταλλευτούμε? Αυτό είναι ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα που προσφέρει η γεωγραφική θέση που έχει η χώρα μας στην παραγωγική διαδικασία των λαχανικών. Σε ό,τι αφορά τόσο την ποιότητα από άποψη διατροφικής αξίας των παραγόμενων προϊόντων, όσο επίσης αφορά και την διατροφική ασφάλεια. Και την διατροφική ασφάλεια αναφέρομαι σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα σε νητρικά, ένα θέμα σημαντικό για τα φυλλώδη λαχανικά. Αυτό θα μπορούσε από μόνο του να αποτελέσει μία δεύτερη παρουσίαση, γιατί νομίζω πραγματικά είναι κάτι το οποίο, ενώ εμείς σαν εργαστήριο λαχανοκομείας το φωνάζουμε χρόνια τώρα,
δεν το έχουμε αναδείξει και δεν το έχουμε αξιοποιήσει όσο πρέπει προς τα έξω. Μία άλλη ερώτηση που προκύπτει όσον αφορά τις καινοτόμους μεθόδους παραγωγής είναι ότι γνωρίζετε πολύ καλά και από πρώτο χέρι, γιατί το εργαστήριό σας είναι ενεργό στην πρώτη γραμμή, ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, στις καλλιέργειες θερμοκηπίων, είναι ότι τα εδάφη μας έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Γίνεται μεγάλη και αλόγιστη χρήση φαρμάκων για απολιμάνσεις, πλην της Κρήτης που μπορούν να κάνουν ηλιοαπολίμανση, στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας γίνονται χημικές απολιμάνσεις. Δεν θα ήταν πιο σοφό, αν θέλετε, να ακολουθήσουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο όσον αφορά τα υποστρώματα? Τεράστιο ζήτημα και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Και αυτό μου δίνει την ευκαιρία και την αφορμή να συνεχίσουμε το ταξίδι στην περιοχή αυτή της καινοτομίας, στην Ολλανδία, όπου εκεί, σε οποιοδήποτε θερμοκήπιο που καλλιεργείται με λαχανικά, εάν μπει κανείς, θα δει όλες τις καλλιέργειες να είναι εκτός εδάφους, στο σύνολό τους. Και αυτό το επαναλαμβάνω. Όλες οι καλλιέργειες που γίνονται στο θερμοκήπιο, με λαχανοκομικά είδη, γίνονται εκτός εδάφους. Η υδροπονία, βέβαια, σαν διαδικασία παραγωγής, δεν είναι καινούρια για τη χώρα αυτή, καθώς έχει υιοθετηθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες. Το ερώτημα είναι εάν και εμείς έχουμε ανάγκη από αυτή τη διαδικασία της παραγωγής. Αν θέλετε την απάντησή μου, ξεκάθαρα αυτή είναι καταφατική. Ναι, υπάρχει ανάγκη να υιοθετήσουμε τη διαδικασία αυτή και στη χώρα μας. Τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά, αλλά δεν είναι το παρόντος να αναφέρουμε. Αυτό που εγώ θα ήθελα τώρα να σας συντριγκάρω και λίγο έτσι να κάνουμε την κουβέντα πιο χαλαρή, γιατί έχουμε και παρακολουθεί και κοινό που ίσως να μην είναι και σχετικό με την υδροπονία. Αυτό που εύλογα εγώ αντιμετωπίζω συνέχεια όταν επισκέπτομαι παραγωγούς είναι ότι πολλοί κόσμος δεν υιοθέτησε μάλλον στα πρώτα της βήματα τον πετροβάμβακα, αλλά μετά τον καταλήψαμε. Είναι η λύση μόνο ο πετροβάμβακας, γιατί στην Ολλανδία όσο και το πλήστον χρησιμοποιούν πετροβάμβακα και κοκοφίνικα. Είναι λύση μόνο ο πετροβάμβακας ή ο κοκοφίνικας ή υπάρχουν και άλλα υποστρώματα τα οποία θα δώσουν λύσεις το ίδιο καλές, χωρίς να καλλιεργούμε δηλαδή στο έδαφος? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που όλη η παραγωγή που επισκεπτόμαστε σε όλη τη Βαλκανική ζώνη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Εγώ θα σας έλεγα ότι όλοι έχουν αυτό το ερώτημα, πώς μπορούν να φύγουν από το έδαφος. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, είναι μόνο ο πετροβάμβακας η λύση ή και υπάρχουν και άλλα υποστρώματα που δεν είναι διαδεδομένα προς το παρόν? Ο πετροβάμβακας είναι το υπόστρωμα το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα διεθνώς και στη χώρα μας. Ωστόσο όμως, είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με τη λαχανοκομία και πολύ περισσότερο με την υδροπονική καλλιέργεια λαχανικών, υπάρχουν και άλλα υποστρώματα. Ένα από αυτά για τα οποία αξίζει να αναφερθώ εδώ είναι και η ελαφρόπετρα. Και το λέω αυτό από προσωπική εμπειρία, την οποία έχω δουλεύοντας ερευνητικά αρκετά χρόνια με το υπόστρωμα αυτό και πιο πρόσφατα βλέπετε και μία εικόνα πίσω μας από μία καλλιέργεια σε υπόστρωμα ελαφρόπετρα, η οποία γίνεται στις εγκαταστάσεις της Αγκρής στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με την εταιρεία Λάβα, η οποία διακινεί το υπόστρωμα αυτό. Σαφώς, λοιπόν, υπάρχουν και άλλα υποστρώματα, τα οποία είναι εξίσου αποτελεσματικά στη χρήση τους για την υδροπονική καλλιέργεια των περισσότερων λαχανοκομικών ειδών. Και θα μπορούσαμε να αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό. Βέβαια, τίθεται το ερώτημα, αφού υπάρχουν αυτά τα υποστρώματα, αφού υπάρχει και η ελαφρόπετρα, ή ποιο λόγο δεν είναι τόσο διαδεδομένη? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς οι εταιρείες, εσείς από το πλευρά στο ακαδημαϊκό και το ερευνητικό? Δηλαδή, πώς μπορούμε να
τα διαδώσουμε αυτά. Υπάρχει ανάγκη από τους παραγωγούς λαχανικών στο θερμοκήπιο να αλλάξουμε. Και αυτό το ερώτημα εύλογο, με τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα, υδροπονία, με τέτοια πλεονεκτήματα της ελαφρόπετρας ως υπόστρωμα για υδροπονική καλλιέργεια, για ποιο λόγο δεν έχει διαλυθεί και η υδροπονία και το υπόστρωμα της ελαφρόπετρας. Λόγοι είναι πολλοί. Το σημαντικότερο όμως, αν θέλετε, κατά την άποψή μου λόγο, θεωρώ την απουσία στην αγορά εργασίας εξειδικευμένων γεωπόνων για να υποστηρίξουμε αυτές τις σύγχρονες υδροπονικές μονάδες, γιατί έχουν απαιτήσεις, και αυτό το συγκεκριμένο υπόστρωμα. Και βέβαια, εδώ είναι κοινή διαπίστωση ότι το ενδιαφέρον για αυτά τα συστήματα, για τα υδροπονικά συστήματα, είναι μεγάλο τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με επενδυτικό ενδιαφέρον. Ακριβώς λοιπόν, για να καλύψουμε αυτή την αναγκαιότητα, ως εργαστήριο λαχανοκομείας, έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Σύγχρονες απαιτήσεις της υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας στο θερμοκήπιο», το οποίο το υλοποιούμε σε συνεργασία με την Αγκρίς, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η διδασκαλία, η θεωρητική, γίνεται στις εγκαταστάσεις εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Ωστόσο, το πρόγραμμα αυτό, πέρα από την θεωρητική διδασκαλία, περιλαμβάνει και εξάσκηση, η οποία γίνεται στις εγκαταστάσεις της Αγκρίς. Το πρώτο κύκλο αυτού του προγράμματος, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες, τον παρακολουθούν και συμμετέχουν οι πρώτοι 14 γεωπόνοι, ενώ οι εκπαιδευτές προέρχονται, και αξίζει να το αναφέρουμε αυτό, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είτε το θερμοκήπιο, την κατασκευή, τα συστήματα ελέγχου του περιβάλλοντος, τα υλικά κάλυψης, τα πλαστικά, τα υδροπονικά συστήματα, τον εξοπλισμό, την παροχή του θρεπτικού διαλύματος, τις καλλιεργητικές τεχνικές και φροντίδες, την ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής, ακόμα και την συγκομιδή και την διακίνηση των προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και τους παράγοντες που την διαμορφώνουν. Και εκείνο που αξίζει επίσης να σας πω και να πω σε όσους μας παρακολουθούν, τις επόμενες μέρες επίκειται και η προκήρυξη του δεύτερου κύκλου αυτού του προγράμματος. Όσοι πιθανόν ενδιαφέρονται, βλέπουν πίσω μας τη σελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και μπορούν να ανατρέξουν σε αυτή για να δουν περισσότερες λεπτομέρειες. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Εφόσον υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, θα μπορέσουμε μέχρι το πέρας της εκπομπής να τις απαντήσουμε. Θα περάσω στον άλλο μας καλεσμένο, τον επίκουρο καθηγητή, τον κύριο Κουκουνάρα. Κύριε Κουκουνάρα, ως πιο ειδικός θα σας έλεγα εγώ, γιατί έχετε εμπλακεί σε ένα πολύ μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα που λέγεται, που ασχολείστε μάλλον με τον τεχνητό και συμπληρωματικό φωτισμό, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πολύ θεμελιώδες. Γιατί δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία στο φωτισμό στις μέρες μας για την ανάπτυξη των λαχανικών στο θερμοκήπιο, και γιατί εδώ στην Ελλάδα ερευνούμε πάνω σε αυτό το τομέα? Ας πούμε, θα ήταν πολύ λογικό να το κάνουν οι Βορειοευρωπαίοι. Εμείς γιατί το κάνουμε στην Ελλάδα? Πολύ σωστά, αλλά καταρχήν θα μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση και να σας χαρώ για την πρωτοβουλία σας και εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι ακολουθήσει, γιατί είναι πολύ χρήσιμο να τέτοιες ενέργειες που προάγουν τον κλάδο της λαχανοκομείας στη χώρα μας. Ένα πολύ δυναμικό κλάδο. Είναι χαρά μας που σας φιλοξενούμε. Και μακάρι να μας δοθεί η ευκαιρία να το κάνουμε αυτό πολλές φορές ξανά. Μεγάλη στη διάθεσή σας. Τώρα, το φως, όπως ξέρουμε όλοι, είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών και μια σειρά από διεργασίες, όπως είναι η φωτοσύνθεση,
φωτομορφογένηση και ούτω καθεξής. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το φως και διάφορες παράμετροι του, όπως και η ένταση και η διάρκεια του, αλλά κυρίως και η ποιότητά του. Σε τι μήκος κύματος αναφερόμαστε το φως, δηλαδή και το φως έχει ποιότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι πολύ πολύ σημαντικός παράγοντας. Άρα, εμείς αυτό που θέλουμε να δείξουμε και να εξηγήσουμε, θα σας έλεγα εγώ, στη λαχανοκομεία, τι γίνεται, γιατί ερευνούμε πάνω σε αυτό, στην ντομάτα, όπως μίλησε ο κύριος Χιώμος, και τι τύπους λαμπτήρες χρησιμοποιούμε. Γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα για το φωτισμό LED, που εκτός από τον οικιακό φωτισμό LED που έχει μπει στα σπίτια μας τα τελευταία χρόνια, γίνεται μεγάλη κουβέντα για τα θερμοκήπια, για την παραγωγή φυτών, για την παραγωγή λαχανικών. Ωραία. Να πούμε ποια είναι η κατάσταση που ήταν μέχρι πριν λίγα χρόνια. Βλέπετε τον πίσω και οι ακροατές μας κάποιες φωτογραφίες από θερμοκήπια, έδειξε πριν ο κύριος Χιώμος από το εξωτερικό. Αν δούμε από το εσωτερικό, θα δούμε πολλές φωτογραφίες με όχι μόνο με ντομάτα, όπως αναφέρθηκατε, αλλά έχει ακόμα και μαρούλι. Ακόμα και σε χειμερινά είδη έχουν τόσο χαμηλό φωτισμό που είναι απαραίτητος και για τη σωστή ανάπτυξη, αλλά κυρίως για τη μείωση των νητρικών. Αυτό που ανέφερε πριν ο κύριος Χιώμος. Άρα βλέπουμε ότι ακόμα και σε είδη τα οποία έχουν σχετικά χαμηλότερη οικονομική αξία σε σχέση με την ντομάτα, ότι ακόμα και εκεί για να μπορέσουν να είναι κάτω από τα θεσμοθετημένα επιτρεπτά όρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 1996, εδώ και 22 χρόνια, είναι πολύ σοβαρό θέμα το νητρικό, χρησιμοποιούν τεχνητό φωτισμό σε θερμοκήπια μαρουλιού και σε άλλα φυλλώδη για να μπορέσουν να μειώσουν τη συγκέντρωση στο νητρικό. Άρα αυτή είναι μια κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Οι τύποι των λαμπτήρων που μέχρι στιγμής χρησιμοποιούμε είναι αρκετοί από πυρακτώσεως, υψηλής πίεσης νατρίου, φθορισμού και ούτω καθεξής, οι οποίοι έχουν κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Το κυριότερο από αυτά είναι ότι όλοι αυτοί ενεργειακά δεν είναι καλής ποιότητας. Δηλαδή, έχουν μια ενεργειακή απόδοση που στην καλύτερη των περιπτώσεων φτάνει μόλις το 31%. Το άριστο και πολύ χαμηλότερα. Σήμερα, σε μια κοινωνία που ενδιαφέρεται συνεχώς για το περιβάλλον, μιλάμε για πράσινη γεωργία, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ποσοστά είναι πάρα πολύ χαμηλά. Γι' αυτό το λόγο έχει αναπτυχθεί έρευνα για τα LED, η οποία όμως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ πρόσφατη. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι δύο Νόμπελ φυσικής έχουν δοθεί για θέματα LED το 2007 και το 2016. Είναι ένα σύγχρονο θέμα και στον επιστημονικό κόσμο ό,τι εργασία ασχολείται κυρίως με τους λαμπτήρες LED αναφέρονται στην δεκαετία που διανύουμε μόλις τώρα. Άρα είναι πολύ καινούριο θέμα. Έχουν δηλαδή έστω τα πρώτα μας αποτελέσματα ερευνητικά, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα, επειδή εσείς είστε σχετικός με το αντικείμενο, έχουν βγει τα πρώτα πλεονεκτήματα για τη χρήση των LED στη λαχανοκομεία. Υπάρχει μία έκρηξη. Γιατί, με συγχωρείτε, γιατί όσοι ασχολούμαστε με το αντικείμενο της λαχανοκομείας, μιλάμε για μία μεγάλη, εγώ θα το έλεγα έτσι και λίγο, εισβολή των λαμπτήρων LED στη λαχανοκομεία. Δηλαδή, κάποτε μιλούσαμε για απλούς λαμπτήρες. Εντάξει, τώρα πλέον πρέπει να δούμε αν έχουν βγει τα πρώτα πλεονεκτήματα, αν υπάρχουν ήδη στα χέρια μας πάνω σε αυτά να πατήσουμε. Υπάρχουν και το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Όπως αναφέρατε πολύ σωστά, το χρησιμοποιούμε πλέον για το φωτισμό στους δρόμους, στα σπίτια μας. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτά τα πλεονεκτήματα είναι τόσο πολλά που οδήγησαν σε αυτή την έκρηξη της χρήσης των λαμπτήρων LED. Οι λαμπτήρες LED έχουν τεράστια μεγάλη διάρκεια ζωής που ξεπερνά τις 100.000 ώρες. Έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση. Ειδικά πριν αναφέρουμε ότι είπαμε για το 31% που έχουν υψηλή πίεση νατρίου, και εδώ πέρα μιλάμε για πάνω από 80% ενεργειακή απόδοση. Τα νούμερα είναι εκπληκτικά. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα είναι, όπως είδατε και στη διαφάνεια που έδειξε πριν ο κύριος Χιώμος, ότι μπορούν να τοποθετηθούν οι λαμπτήρες πολύ κοντά στα φυτά μας, γιατί έχουν πρακτικά μηδενική εκπομπή θερμικού φορτίου. Όλοι οι άλλοι λαμπτήρες, ένα μέρος από την ενέργεια, πολύ μεγάλο μέρος της ενέργειας, το εκπέμπουν σαν θερμότητα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα φυτά μας αν μπει πάρα πολύ κοντά. Οι λαμπτήρες LED δεν έχουν κανένα τέτοιο πρόβλημα και μπορούν να τοποθετηθούν πάρα πολύ κοντά στα φυτά μας. Δεν χρειάζονται χρόνο προθέρμανσης, με αποτέλεσμα για όλα αυτά τα πλεονεκτήματα να έχει οδηγηθεί αυτή η ευρύτατη χρήση τους και στη λαχανοκομεία. Εκτιμώ ότι ήταν πολύ κατατοπιστικός
γιατί υπήρχε και μία σχετική ερώτηση πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Πραγματικά, ήσασταν... Ελπίζω να καλύφθηκε. Λοιπόν, μία ακόμη ερώτηση που προκύπτει είναι τι γίνεται με τον τεχνικό, με τον τεχνητό φωτισμό, αν υπάρχει δηλαδή ανάγκη τεχνητού φωτισμού όσον αφορά την παραγωγή των εμβολιασμένων φυτών. Και ειδικά μιλάμε για εμβολιασμένα λαχανικά, εμβολιασμένα σπορόφυτα λαχανικών και κατά πόσο γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει εμβολιασμένο λαχανικό, ειδικά στα καρπούζια, στις ντομάτες, στα κολοκυθοειδή και στα σολανόδη. Εκεί τι γίνεται. Υπάρχει ανάγκη του τεχνητού φωτισμού. Γιατί στην Ελλάδα, όπως είπαμε πριν και με τον κύριο Σιώμο, δεν είναι η ανάγκη να χρησιμοποιούμε τεχνητός φωτισμός μέσα στα θερμοκήπια, στην παραγωγή. Τι γίνεται στα σπορόφυτα, είναι το ερώτημα. Πολύ σωστή παρατήρηση. Καταρχήν, μου επιτρέψετε να πούμε μια κουβέντα για το πλεονεκτήματα που έχουν τα εμβολιασμένα σπορόφυτα. Είναι κάτι το οποίο έχει κατά κόρον καθιερωθεί πλέον από όλους τους παραγωγούς η χρήση εμβολιασμένων φυτών, γιατί αντιμετωπίζουν δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι τα παθογόνα του εδάφους, διάφορες ασθένειες, τις οποίες δεν θα είχαμε άλλο τρόπο σωστά να αναφερθεί κατά και νωρίτερα εσείς. Και επίσης διάφορες αβιωτικές καταπονήσεις, όπως είναι αλατότητα, υψηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη διαθεσιμότητα νερού. Όλα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση εμβολιασμένων σπορόφυτων. Γι' αυτό το λόγο τα εμβολιασμένα σπορόφυτα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται ευρύτερα και συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των παραγωγών που τα χρησιμοποιούν. Τώρα, ο εμβολιασμός είναι μια επίπονη διαδικασία για τα φυτά μας, γιατί στην ουσία έχουμε την επούλωση δύο διαφορετικών φυτικών ειδών πολλές φορές, δύο διαφορετικά φυτικά μέρη. Αυτή η διαδικασία, όπως σχηματικά μπορούμε να το δούμε εδώ για το εμβολιασμένο καρπούζι, έχουμε την ανάπτυξη του εμβολίου και του υποκειμένου, την τομή και τη συγκόλληση. Ειδικά για το καρπούζι έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι στα υποκείμενα του κολοκυθιού που χρησιμοποιούμε γίνεται και αφαίρεση του ρυσκού συστήματος. Άρα μιλάμε για ένα σπορόφυτο το οποίο πρέπει να γίνει και συγκόλληση και δεν υπάρχει ρυσκό σύστημα τις πρώτες μέρες. Αυτά για να αναπτυχθούν μπαίνουν σε θάλαμο επούλωσης κάτω από πολύ ψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας για να μπορέσει να επιβιώσει το φυτό μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκόλληση. Ακριβώς εκεί πέρα είναι απαραίτητη χρήση του τεχνητού φωτισμού, είναι μονόδρομος και εκεί χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή σήμερα λαμπτήρες φθορισμού. Εκεί ακριβώς είναι η έρευνά μας για να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τους λαμπτήρες φθορισμού και στο στάδιο του θαλάμου επούλωσης, αλλά και πριν και μετά στο θερμοκήπιο, γιατί μην ξεχνάτε, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι η παραγωγή των εμβολιασμένων σπορόφυτων καρπουζιού γίνεται μέσα στην περίοδο του χειμώνα, γιατί όλη η παραγωγή θέλουν πρώιμες φυτεύσεις, οπότε η παραγωγή των σπορόφυτων γίνεται μέσα στους χειμωνιάτικους μήνες, που οι συνθήκες φωτισμού είναι χειρότερες για τη χώρα μας. Πείτε μας λίγο τι προκύπτει από το όσον αφορά το κομμάτι, τους στόχους, λοιπόν, από το ερευνητικό πρόγραμμα που έχετε αναλάβει. Ωραία. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ξεκίνησε τον Ιούλιο που μας πέρασε και αφορά την εφαρμογή τεχνητού φωτισμού με λαμπτήρες LED και τη διαδικασία παραγωγής εμβολιασμένου σπορόφυτων καρπουζιού για μείωση του κόστους παραγωγής. Συμμετέχουν δύο εταιρείες, η εταιρεία Greece και η εταιρεία Landres, μια spin-off εταιρεία με έδρα την Ιταλία και υποκατάστημα στο Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο. Και συμμετέχει και το τμήμα Γεωπονίας με τρία εργαστήρια, κυρίαρχο το εργαστήριο Λαχανοκομείας και το ΕΚΕΤΑ. Και η διάρκεια του προγράμματος είναι ακριβώς τρία έτη. Είμαστε τώρα, μόλις έχουμε ξεκινήσει, έτσι διανύουμε το πρώτο εξάμηνο και ο στόχος μας είναι να αντικαταστήσουμε τον τεχνητό φωτισμό στο θάλαμο επούλωσης με λαμπτήρες LED. Ενδεικτικά βλέπουμε κάποιες εικόνες από τους φωτισμούς που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή σε πείραμα που γίνεται αυτή την περίοδο σε εγκαταστάσεις της Αγγλίας. Σίγουρα ακόμη δεν μπορούν να βγουν τα τελικά συμπεράσματα. Θα ήθελα καλύτερα να μην το αναλύσουμε περαιτέρω, γιατί είναι στην αρχή το ερευνητικό πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα από αυτούς που μας παρακολουθούν. Ένα βασικό ερώτημα, το οποίο εκτιμώ ότι ίσως έχει απαντηθεί, αλλά
καλό θα ήταν να δώσετε κι εσείς σαν μία πιο έμπειρη πηγή τι κερδίζει ένας μέσος παραγωγός με τη χρήση τεχνητού φωτισμού και αν αξίζει μια τέτοια επένδυση στην Ελλάδα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι και λίγο φιλοσοφικό, έλεγα, και για τους δυο σας είναι. Ας πει ο κύριος Κουκουνάς. Νομίζω τα στοιχεία που έδειξε ο κύριος Χιώμος ήταν τόσο ξεκάθαρα για την ανάγκη, αν υπάρχει πραγματική ανάγκη για τον τεχνητό φωτισμό. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ότι... Η ερώτηση σίγουρα αφορά έναν παραγωγό, έτσι. Δεν αφορά ούτε παραγωγής προφήτων. Mm-hmm. Αφορά έναν παραγωγό, μέσο παραγωγό στην Ελλάδα θερμοκηπίου. Αν αξίζει να επενδύσεις φωτισμό. Προφανώς ο μέσος παραγωγός της Ελλάδας δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Ο μέσος παραγωγός της Ελλάδας έχει να αντιμετωπίσει άλλα ζητήματα, με πρώτο και κυριότερο τις υποδομές. Τις υποδομές στα θερμοκήπια και στους εξοπλισμούς και τα συστήματα καλλιέργειας. Εφόσον αντιμετωπιστούν αυτά που είναι κυρίαρχα, μετά θα μπορέσουμε να συζητάμε. Αξιοποιώντας μόνο, για παράδειγμα, την υδροπονική καλλιέργεια, με δεδομένα, όπως σας είπα νωρίτερα, μπορεί πολύ άνετα κανείς να πιάσει αποδόσεις οι οποίες είναι αδιανόητες για έναν μέσο παραγωγό που καλλιεργεί στο έδαφος. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε προσθεθεί σαν τεχνολογία πάντα για τον μέσο παραγωγό, θα πρέπει κανείς να δει πρώτα αυτό που λέμε κόστος σε σχέση με το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άλλη μία ερώτηση υπάρχει, που είναι από τον λέκτορα του ΤΕΗ Καλαμάτα, τον κύριο Δημητρακόπουλο, ο οποίος ρωτάει πώς μπορεί να μπει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση των υποστρωμάτων υδροπονίας μετά τη χρήση τους. Πολύ σημαντικό ερώτημα. Και λέει επίσης, συμπληρώνει ότι ήδη πολλοί παραγωγοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ανακύκλωση των υποστρωμάτων τους. Τεράστιο ζήτημα, περιβαλλοντικά ζητήματα, από εδώ και πέρα θα είναι κυρίαρχα. Και βέβαια η απάντηση είναι απλή. Τα πάντα σήμερα μπορεί να ανακυκλωθούν. Το ερώτημα είναι με τι κόστος. Άρα λοιπόν θα πρέπει κανείς να το δει αυτό και ήδη έχουν δρομολογηθεί και έχουν δοθεί απαντήσεις στα ζητήματα αυτά. Σίγουρα κάποια υλικά που χρησιμοποιούνται ως υποστρώματα, για παράδειγμα ο πετροβάμβακας, έχει δυσκολίες στη διαχείρισή του μετά τη χρήση του, ενώ άλλα υλικά, όπως για παράδειγμα η ελαφρόπετρα, δεν έχει αυτές τις δυσκολίες, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα οποιοδήποτε έδαφος, χωρίς καμία επίπτωση. Όντως είναι ένα θέμα, επαναλαμβάνω, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί για ορισμένα υποστρώματα, τα οποία θέλουν μια άλλη διαχείριση και σίγουρα το κόστος δεν είναι μικρό. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους δύο καλεσμένους μας. Πραγματικά η βοήθειά σας ήταν πολύτιμη. Ελπίζουμε πως ήταν και θεματοποιηστικά όλα αυτά για τους... Θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο live streaming. Θα το δούμε παρακολουθώντας τη σελίδα της Αγκρί στο Facebook. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και για άλλη μια φορά καληνύχτα σας και ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.